Σήμερα θα σας συστήσω την Παρβάνα Αμίρη, ένα 17χρονο κορίτσι από το Αφγανιστάν που δεν φοβάται τίποτε, που θέλει να ταξιδέψει σε όλο τον κόσμο και να καταρρύψει τα στεγανά που αφορούν τις γυναίκες της χώρας της. Ένα κορίτσι που θέλει να γίνει πιο δυνατό και μορφωμένο. Η Παρβάνα, ερχόμενη στην Ελλάδα, μπήκε στο προσφυγικό καμπ της Μόρια, στη Λέσβο. Εκεί η ζωή κάθε άλλο παρά εύκολη ήταν. Ο χρόνος έμοιαζε άχρονος και η μεγαλύτερη αγωνία της ήταν να μην χάσει το δρόμο της, να μην λυγίσει, να μην μείνει στη σιωπή. Θέλω να γίνω, είναι πιο δυνατό και πιο μορφωμένο κορίτσι για φιώσιμες αλλαγές και να έχω μια κανονική ζωή με το οικογένεια μου και με όλα τα δικαιώματα έχουμε φωνή και δώσαμε το δικαίωμα να μιλήσουμε. Εγώ δεν θέλω να γίνω σιωπή. Η κουβέντα μας εναλλάσσεται σε ελληνικά και αγγλικά. Όταν φορτίζεται, καταλαβαίνω ότι της είναι πιο εύκολο να μιλάς στα αγγλικά. Οφείλω όμως να ομολογήσω ότι τα ελληνικά της είναι εξαιρετικά, δεδομένου ότι δεν είχε τη δυνατότητα να πάει σχολείο να μάθει τη γλώσσα μας. Έγραψε λοιπόν ένα βιβλίο όπου καταγράφει τις προσωπικές ιστορίες άλλων προσφύγων. Τους δίνει φωνή να ακουστούν και να θυμηθούν ότι είναι ζωντανοί. I want to give the voice for themselves. I don't want to judge them and describe them, describe their emotions, describe their feelings, but I want them to have this voice. And having a voice is not only to be able to read, to write, to speak in different languages, but having a voice is to be able to express yourself and to just to, you know, be so direct to the world and to, you know, not to be afraid of talking and sharing. And I think the people that I have met, they have been always, you know, they just wanted to share their stories and they just wanted to tell to the world about themselves, that they are existed, that they are alive, that they live. If you close your eyes and hold my hand, no, don't, only follow my words. That is enough. You will eat our food, drink our tea. You will talk. Πώς ήταν η ζωή σας στο Αφγανιστάν και τι σας ανάγκασε να φύγετε από τη χώρα σας? Είχα μια κανονική ζωή και ήμουν στο σχολείο και όλα πήγαν πολύ καλά. Έπρεπε να φύγουμε από το σπίτι, τη χώρα και το σχολείο μας. Για την ανασφάλιση κατάσταση και τον κινδύνο που προκλάσε η ζωή μας, η ζωή του οικογένεια μου και απειλές την Τάλεμπαν ότι είχαμε προκλάσει σε Αφγανιστάν. Τώρα είδες πώς έχει εξελιχθεί η κατάσταση στη χώρα σου. Οι Ταλιμπάν έχουν κυριαρχήσει, έχει αλλάξει αυτό που βλέπατε εσείς να έρχεται πλέον ισχύει 100%, έχει εγκαθιδρυθεί στη χώρα. Πώς νιώθεις γι' αυτό, θέλεις να γυρίσεις κάποια στιγμή πίσω? Νιώθω ότι είμαι πολύ αδυναμής, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Ποια ήταν η πιο δύσκολη στιγμή από όταν ξεκίνησε το ταξίδι σας από το Αφγανιστάν? In Afghanistan, I was afraid of being kidnapped by the Taliban. I was really afraid of this. And after that, during the journey, while passing the borders, I was really afraid of being lost in the way, of falling down from the mountains, or being sink in the sea. I think the moment of passing the borders, it is all full of stress. You are always in distress. You cannot feel safety. Danger alerts you and can, come to you any moment. And you should always have it in mind that, you know, you should be careful. And there is no safety on the way.
And of course, there wasn't safety awaiting us in Afghanistan as well, especially for the women and the girls. A woman and a girl is called as a honor of their families. And if they become kidnapped, that means that is the biggest respect, respectful symbol for the family. Τώρα εσύ σαν γυναίκα, σαν νεαρή γυναίκα, στα κάμπ που έχεις περάσει, στη Μόρια, στη Ριτσόνα που είσαι τώρα, νιώθεις ασφαλής? Δεν είναι μόνο για να μιλήσω για το ασφαλής. Είναι ότι αν μπορούμε να έχουμε ελευθερία με το ασφαλής, δεν έχουμε ελευθερία μας. Ασφαλής και ελευθερία πρέπει να γίνει και το δύο. Το φυσικό δικαίωμα για το όλα πρόσφυγες. Αυτό είναι το λόγο ότι είμαστε εδώ. Αυτό είναι το λόγο ότι περάσαμε τα σύνορα. Θέλουμε να έχουμε την ελευθερία μας να κινούμαστε, την ελευθερία μας να μιλήσουμε, την ελευθερία μας να μαθαίνουμε, να πηγαίνουμε στο σχολείο και να κριτικάρουμε και να έχουμε την ελευθερία να δουλεύουμε και να έχουμε μια κανονική ζωή. Η Παρβάνα διεκδικεί μια κανονικότητα στη ζωή της, ακόμα και αν αυτή περιορίζεται στα σειρματοπλέγματα των κλειστών δομών φιλοξενίας προσφύγων. Διδάσκει αγγλικά, γράφει ποίηματα και προσπαθεί να μην χάσει το δρόμο της. Αυτό το σύστημα και η ζωή στη camp έχει κάνει πολλούς άνθρωπους να χάσουν τον δρόμο τους. Τους νέους και το παιδιά χωρίς πρόσβαση στην εκπαίδευση. Και δεν μπορώ να γίνω σαν αυτό. Δεν μπορώ να αφήσω το σύστημα να χάσω τον δρόμο μου και στον κόσμο. Τι σε κρατάει δυνατή? Τι είναι αυτό που κάθε μέρα σου δίνει κουράγιο και συνεχίζεις και δεν χάνεις το δρόμο σου? Ότι υπάρχει ένα λόγο ότι είμαι εδώ. Αν μπορώ να κάνω κάτι, αν μπορώ να γράψω για τα κατάσταση στη camp, για τα προβλήματα μας, πρέπει να το κάνω. Δεν μπορώ να περιμένω. Αυτό είναι μεγάλη hope. Δεν ξέρω πώς είναι σε ελληνικά. Ελπίδα. Πώς? Ελπίδα. Ναι, ελπίδα. Αυτό είναι το είναι μεγάλο ελπίδα στο καρδιά μου. Διάβαζα στο βιβλίο σου, στις ιστορίες που έχεις μέσα, αναφέρεις εσύ στην αρχή ότι υπάρχουν παιδιά, ανήλικοι πρόσφυγες, ασυνόδευτοι, που αυτοκτονούν ή κάνουν χρήση ναρκωτικών ή πίνουν αλκοόλ. They were under... they were lost, you know. They just wanted to find a reason to be out of that condition. They were far from their families. Some of them, they didn't have connection with their families for weeks. They were feeling so alone. They were feeling not being protected. They really needed somebody to trust and to put their trust on. But they didn't have anyone. They were attempting suicide because they were thinking there is nothing, like their life doesn't have anything for them. Many of them get depression. They become so sensitive. They become so vulnerable, and they get really easily to become broken. The depression is very bad, you know. Depression is that the other people, they don't see you because it is not an injury in your body. It's not something that can be seen, but it is something that you are suffering from it, but no one can see that. Το κορίτσι που όταν ήταν μικρό όλοι φώναζαν Παρβάνα η δημοσιογράφος, σήμερα θέλει να σπουδάσει πολιτικές επιστήμες και φιλοσοφία.
δεν έχει στο μυαλό της ένα τόπο συγκεκριμένο που θα ήθελε να χτίσει τη ζωή της. Επιθυμεί μόνο να ζήσει σε μία χώρα, σε μία κοινωνία που θα την αποδέχεται όπως είναι και θα αναγνωρίζει τα δικαιώματά της σαν γυναίκα και σαν άνθρωπο. Το όνειρό της. Ονείρομαι και ενέργω για να δω έναν κόσμο ότι η ελευθερία θα είναι φυσικό δικαίωμα. Ονείρω να δω έναν κόσμο, κανένα παιδί, ότι κανένα παιδί δεν θα διαδήλωνε για το σχολείο. Κανένα παιδί δεν θα διαδήλωνε για το κλίμα. Κανένα παιδί δεν θα πιθάνε υποσυντισμό. Από την πείνα. Κανένα παιδί να μην πεθαίνει από την πείνα πια. Ναι. Και καμία γυναίκα, κανένα γυναίκα δεν θα φιώνει βιό. Μετά από όσα έχει περάσει και έχοντας δει σε τόσο μικρή ηλικία τη ζωή της να αλλάζει δραματικά, ήθελα να μάθω ποιος είναι ο μεγαλύτερος φόβος της. Και η Παρβάνα μου απάντησε. Δεν έχω. Δεν έχεις. Δεν έχω, όχι. Νομίζω ότι ήταν τα σύνορια, ότι ήταν τέλειος. Είμαι... I have passed the borders. Τα σύνορα, λοιπόν. Αυτές οι γραμμές που οριοθετούν κράτη για την ευνομούμενη συνύπαρξη των λαών. Αυτή είναι η απλή ανάγνωση του λίμματος στο λεξικό. Στην πραγματική ζωή όμως, τα σύνορα για κάποιους μπορεί να είναι η ασφάλειά τους. Για άλλους όμως, είναι η διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στη ζωή και το θάνατο. Η 17χρονη Παρβάνα από το Αφγανιστάν, τη χώρα των Ταλιμπάν, της απολυταρχίας και της καταπάτησης των δικαιωμάτων, έγραψε ένα βιβλίο και έστειλε στον κόσμο τα δικά της γράμματα από τη Μόρια, σημειώνοντας τον τίτλο του βιβλίου της ότι η πένα μου δεν σπάει τα σύνορα. Τα σύνορα είναι που θα σπάσουν.